Ήρθε η ώρα κιόλας. Ποιος έχει κερδίσει? Εγώ έχω κερδίσει εσύ, Φώτη. Εσύ θα την κάνεις την Παριστούλα σου. Λοιπόν, επειδή έχουμε κάνουμε πάρα πολύ καιρό την κυρία Πέτρα Γερονικόλα. Ήρθε η ώρα της, λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο. Κυρία Γερονικόλα, έχει λογαριασμό στο Twitter και μου στείλε, μην με ξεχνάτε, μεγάλη γυναίκα. Οπότε καλά κάνουμε. Και ναι. Κάνει παράπονα. Μας κάνει και παράπονα. Για λέγε. Λοιπόν, θα πάρεις τηλέφωνο τον Γιώργο Καραμέρο και θα του πεις ότι είσαι η Πέτρα Γερονικόλα και θέλεις να μιλήσεις στη ραδιοφωνική του εκπομπή για τις θεραπευτικές ιδιότητες του παπαρουνόσπορου. Που θεωρείς ότι είναι πολύ σημαντικές για τις έντονες μέρες που περνάμε. Γιατί? Ηρεμή, είναι αντιβυχικό, είναι μαλακτικό. Μαλακτικό. Είναι, ναι, είναι ιδανικός για γλυκά, για ψωμί, για πίτες, για κουλουράκια. Χαρούμενος. Πρέπει να πεις 5 φορές λοιπόν τη φράση: να ξέρετε κύριε Καραμέρο μου ότι ο παπαρουνόσπορος κάνει τον άντρα ντούρο στις δύσκολες ώρες. Ντούρο. παπαρουνόσπορος. Σαμάνα θα του το πεις. Άντε πάλι τα ίδια. Τι τον παίρνουμε αφού δεν το σηκώνει. Καλό. Ναι, γεια σας. Ο κύριος Καραμέρος. Ναι, καλησπέρα, ο ίδιος. Ω, κύριε Καραμέρο, γεια σας. Ονομάζομαι Πέτρα Γερονικόλα. Και σας παίρνω... Κύριε Γερονικόλα. Τι κάνετε? Χαίρομαι καλά, πάρα καλά, πολύ που μιλώ μαζί σας, διότι έχω και εγώ ευαίσθητη ψυχή απέναντι στο περιβάλλον. Και επειδή γνωρίζω ότι κατεβαίνετε και ως πολιτικό πρόσωπο πλέον... Δεν είμαι πολιτικός εγώ, αλλά ποιος είναι στο τηλέφωνο μου? Το πήρα το τηλέφωνο σας από έναν συγγενή μου, ο οποίος δουλεύει στον Αντένα. Α, μάλιστα. Ναι. Σε τι μπορώ να σας φάνω χρήσιμος? Κοιτάξτε, κύριε. Όντως ασχολούμαι με τους οικολόγους πράσινους, είμαι εδώ και 2-3 χρόνια και ενδέχεται, ναι, θα είμαι μάλλον υποψήφιος στη Β' Αθήνας, αλλά σε τι μπορώ να σας φάνω χρήσιμος? Μην επιμένετε, τα ξέρω όλα. Κύριε Καραμέρο, θέλω να έρθω πάρα πολύ στην εκπομπή που κάνετε στο Flash, στο ραδιόφωνο. Διότι, παρακαλώ, να πείτε, να σας... Δύο λόγια. Παρακαλώ, ναι. Θέλω να έρθω, διότι εγώ είμαι Βέρα Αθηναία και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τη χλωρίδα των λόφων της Αθήνας, Λογκίνου. Καθόλου στρέφει, λικαβιτό, κοινοσάργους, φιλοπάπου. Κοινοσάργους τρεις γέφυρες. Όχι, σας παρακαλώ κύριε Καραμέ, δεν αστειεύομαι καθόλου. Όχι, ναι. Έχω κάνει μία πάρα πολύ μεγάλη έρευνα για την παπαρούνα αυτών των λόφων και θέλω να έρθω στο ραδιόφωνο να μιλήσουμε οικολογικά για το καλό του παπαρουνόσπορου. Εντάξει, η οικολογία δεν είναι μόνο τα λουλούδια, αλλά αν μπορώ να σας φανώ χρήσιμος και να κάνετε αυτό που σας εκφράζει. Ακούστε να δείτε, ο παπαρουνόσπορος μπορεί να κάνει τα νεύρα μας καλύτερα τις μέρες που ζούμε. Είναι μη... Με τρία τον καμένο τα έχουν πάει και μου κάνουν πλάκα. Καθόλου, κύριε Καραμέρο, σας παρακαλώ. Πότε να έρθω στο Flash? Κοιτάξτε να δείτε. Ευχαρίστως. Απλά λόγω τώρα του νόμου, αναγκαστικά θα σταματήσω τις εκπομπές μου όσο είναι μέχρι τις εκλογές. Πότε να έρθω τώρα? Μετά, να βγει και η παπαρούνα, δεν έχει βγει ακόμα. Σας παρακαλώ. Εγώ θα μιλήσω για την ευεργετή. Και θα βάλουμε όλες τις γυναίκες της Αθήνας να μαζέψουν παπαρούνα, παπαρούνα το σπόρο. Γιατί ξέρετε. Το ξέρω πολύ καλά τώρα, σας λέω. Ναι. Κάνει τον άντρα ντούρο αυτό το φυτό. Παπαρουνά. Ο παπαρουνόσπορος συγκεκριμένο, όχι ολόκληρη. Ποιος είναι ρε παιδιά? Ναι. Ναι. Κυρία Γερονικόλα, να σας πω κάτι. Πέτρα, μπορείς να με λες Πέτρα. Έχετε μια πολύ μεγάλη εμπειρία στη χλωρίδα. Καλό θα ήταν να το συζητήσουμε. Έχω κι εγώ μια στην πανίδα. Μπορούμε να τα μπλέξουμε. Αχ, κύριε Καραμέρο, με κάνετε και κοκκινίζω. Ναι, τι να σας πω τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων. Δεν μασάτε, βλέπω. Παναγιώτη είσαι, ρε. Φώτης Εργουλόπουλος, Φώτης και Μαρία Λάιβ. Γεια σου, Γιώργο. Τι κάνεις? Καλησπέρα.
Καλαβότη. Καλησπέρα. Καλή σου επιτυχία. Καλή επιτυχία. Για να είστε καλά. Μεγάλο βήμα. Τι είναι αυτό τώρα, ε? Είπα και εγώ θα κάνω τον πρώτο μου ρουσφέτη, αλλά δεν έκατσε. Να, κρίμα. Θα μπορούσε μια κυρία Περγερονικόλα να προτείνει και κάτι για την Αθήνα μας. Παιδιά, καλή ανάσταση την Κυριακή. Γεια χαρά, Γιώργο. Ευχαριστούμε πολύ.